μεγάλη τιμή για μένα, η οποία δραστηριοποιούμε εδώ και σχεδόν 30 χρόνια στον τουρισμό, να είναι μέλος αυτής της, θα έλεγα, ίσως elite ομάδας του τουρισμού, το να μπορώ εγώ προσωπικά μέσα από τις γνώσεις μου, τις εμπειρίες μου και τις δράσεις μου, κυρίως στο εξωτερικό, να μπορώ να είμαι πρέσβυρα και της δικής μου χώρας, ενός νησιού που πραγματικά είναι πραγματικά τουριστικό. Με τις δύο μου θέσεις, σαν αντιπρόεδρος της Top Kinesis Travel και σαν πρόεδρος του Nicosia Tourism Board, και με τους δύο τρόπους προσπαθούμε να φέρουμε συνέδρια στην Κύπρο. Είναι και ενδοχώρια συνέδρια τα οποία γίνονται από φορείς εδώ, όπως φαρμακευτικά συνέδρια, ιατρικά συνέδρια και άλλα, αλλά επίσης και από το εξωτερικό. Ένα μεγάλο επίτευγμα που έγινε πολύ πρόσφατο ήταν η ευκαιρία που είχαμε να διαγωνιστούμε στην Πράγα για το συνέδριο της Ένωσης Δήμων της Ευρώπης, ώστε να φιλοξενηθεί στη Λευκοσία το 2016. Και ήταν ένας μεγάλος αγώνας να μπορέσουμε να το κερδίσουμε, διότι η αντίπαλη χώρα ήταν η Ολλανδία και συγκεκριμένα η Χάγη. Θα ήταν σημαντικό να δώσουμε όλοι μεγάλη σημασία, από όποιο φορέα και αν είμαστε, από ποιον καπέλο φοράμε, ακόμη και οι πολίτες, ο καθένας μας, ο οποίος έχει πρόσβαση σε ένα συνέδριο ή στο εξωτερικό, να μπορέσει να το φέρει στην Κύπρο. Και εγώ το κάνω με έναν πολύ έτσι προγραμματισμένο τρόπο, όταν έχω φίλους που ξέρω ότι π.χ. ο πρόεδρος της καινοτομίας στο Ινστιτούτο Καινοτομίας, ξέρω εγώ, στην Λευκοσία. Θα του μιλήσω, θα του πω πώς μπορείς εσύ όταν είσαι στο εξωτερικό να φέρεις ένα συνέδριο καινοτομίας εδώ. Άλλος που ασχολείται, ξέρω εγώ, με θέματα ιατρικά. Ένας γιατρός. Πώς μπορείς να φέρεις ένα συνέδριο στην Κύπρο. Νομίζω αν ο καθένας από εμάς που έχει προσβάσει στο εξωτερικό μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, θα είναι πολύ, πολύ χρήσιμο. Προγραμματίζουμε και έχουμε πραγματικά κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να φέρουμε τον Απρίλιο του 2015 το UN World Tourism Organization. Η προσπάθεια είναι να έρθει ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Ριφάη, ο οποίος είναι στο στάτους του κ. Παν Κι Μουν, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αν έρθει στην Κύπρο, συνήθως έρχονται μαζί του πάρα πολλοί οι οποίοι είναι αξιωματούχοι σε πολύ υψηλά πόστα. Σήμερα είμαστε τυχεροί να έχουμε στην Κύπρο πάρα πολλούς χώρους, τους οποίους έχουν αναπτύξει ιδιώτες επιχειρηματίες, έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν και 2.000 άτομα. Βεβαίως υπάρχει το συνεδριακό κέντρο, το οποίο σήμερα είναι ένα κόσμημα για τη Λευκοσία. Παράλληλα όμως υπάρχουν τα ξενοδοχεία τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν παράλληλες συνεδρίες και αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Και πέρα αυτού, αυτοί οι χώροι που έχω πει που μπορούν μικρά ή μεγαλύτερα συνέδρια να τα φιλοξενήσουν για ακόμη και για ειδικά ενδιαφέροντα. Η υποδομή υπάρχει και επίσης το ότι έχουμε πολύ καλό καιρό για πάνω από 9 μήνες του χρόνου. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε συνέδρους και στους εξωτερικούς χώρους που αυτόν δεν το βρίσκεις πολύ στην Ευρώπη.